Σκέψου τώρα, να παντρεύεσαι και να έχεις θέατο Βόσπορο όλο μπροστά σου. Τι μαγεία είναι. Είναι μαγικό, παιδιά, είναι πραγματικά. Μαγικό, όπως το πόλη είναι... Τα φώτα να λάμπουν στα βρώμικα νερά του που δεν φαίνεται το βράδυ. Βρε, σταμάτα, βρε, τι άνθρωπος. Το βράδυ είναι, το πρωί είναι γκρι. Αλήθεια. Βέβαια. Ο Μανώλης ο Κωστίδης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μανώλη μας, να ζήσετε. Να ζήσετε. Να ευτυχήσετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Πράγματι γνωριζόμαστε σχεδόν 20 χρόνια. Θυμάμαι και αυτό το τραγούδι που ο Νίκος Ευαγγελάτος το έβαζε και το ακούγαμε μαζί. Και τότε έχω να το ξανακούσουμε και τώρα σύντομα. Αγαπητέ Μανώλη Κωστίδη, εκτός το ότι να ζήσετε, να ευτυχήσετε, σαν τα ψηλά βουνά, πείτε μας και τι άλλο ξέρετε για τον έρωτα Τατιάνας Ευαγγελάτου. Άσε μας, βρε Χρήστα. Άσε μας. Μανώλη, θέλω, έχω μια απορία. Επειδή εσύ είσαι άντρας παλαιάς κοπής, έχεις βρει, παιδί μου, αυτό το ρομαντισμό και αυτή την συστολή που είχαν οι άντρες παλιότερα. Ξέρεις, στην πόλη είναι αλλιώς ακόμα τα πράγματα. Νομίζω ελάχιστα έχουν είναι αλλιώς. Τέτοιοι άντρες. Πες μου, σε παρακαλώ, πώς τις έκανες πρόταση γάμου. Πέρσι. Η πρόταση γάμου έγινε στη γενέτειρά μου στη Χάλκη. Ναι. Όπου πήγαμε μια αλογάμαξα που έχουμε σαν ισονιστή, δεν έχουμε και αυτοκίνητα, έχουμε τις άμαξες. Mm. Μέσα στην άμαξα, στον δρόμο προς την θεολογική σχολή της Χάλκης. Ναι. Μέσα στην άμαξα έδωσα το δακτύλι και της έκανα την πρόταση γάμου. Και βεβαίως αμέσως μετά πήγαμε να επισκεφθούμε τον φίλο μου, τον πρώτα απ' όλα φίλο μου, βεβαίως και σημαντικό Μητροπολίτη, τον Μητροπολίτη Προύσης Ερπιδοφόρο, και προσευχηθήκαμε μαζί εκεί στη θεολογική σχολή της Χάλκης. Πεθαίνω. Ήμουνα σίγουρη ότι η πρόταση γάμου θα γινόταν με έναν τρόπο ρομαντικό. Παιδιά, πάνω στην άμαξα, με δαχτυλίδι, και πρόσεξε όμως, έτσι. Ο Έλληνας της πόλης, με το που έκανε την πρόταση, πήγε και προσευχήθηκε στην εκκλησία. Έτσι είναι. Και πήρε την ευλογία του Μητροπολίτη. Η εκκλησία για μας, όχι μόνο για τους Κωνσταντινούπολη, για τους Έλληνες του εξωτερικού, είναι ένας πολύ σημαντικός πρίκος για τη γλώσσα μας, για τη θρησκεία μας, για την ταυτότητά μας. Αυτό βέβαια είναι και ένας αυτοματισμός που το κάναμε εκεί. Και βεβαίως η Δανάη, η σύζυγός μου, είναι εδώ πρόξενος και βεβαίως εδώ και 3 χρόνια. Και βεβαίως και εκείνη έχει μπει στο ίδιο κλίμα με το δικό μου. Είναι και ένας από τους πολλούς λόγους που ταιριάξαμε και προχωράμε μαζί. Τι ωραία η σύζυγος, τι κυρία, πολύ τη φίνα, τι ωραία, πολύ, τι κομψή. Πολύ φινετσάτη. Πρέπει να είναι ξεχωριστό συνέστημα, Μανώλη μου, για μας που το παρακολουθήσαμε από μακριά, να παντρεύεσαι μέσα στο Πατριαρχείο. Κοιτάξτε, η απόφαση ήταν κοινή για να γίνει ο γάμος στην Κωνσταντινούπολη και όπως ανέφερε και εσύ, στην Κωνσταντινούπολη να παντρευτεί, γιατί εγώ είμαι από εδώ και η Δανάη υπηρετεί εδώ. Ήταν επιθυμία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, η εντολή του, θα έλεγα, να γίνει στο Οικουμενικό Πατριάρχη. Εγώ ονειρευόμουν και να γίνει ίσως και στη Χάλκη, αλλά βεβαίως εμείς θα ακούμε τις εντολές του Πατριάρχη. Και έγινε μεγάλη συγκίνηση. Συγκίνηση διότι είναι μια επιστροφή στην γενέτειρά μου και πάλι. Και βεβαίως ζω περισσότερο πια το χρόνο μου εδώ. Από την άλλη, τόσο άτομα να μαζευτούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο με τον Μητροπολίτη Δέρκο να μας τηρεί το μυστήριο, παρουσία του κυρίου, του κουμπάρου μας, του πρέσβη της Ελλάδος στην Άγκυρα, του κυρίου Μαυροειδή, του κυρίου Βαρομόπουλου που ήρθε από τις Ριχτέλες, του κυρίου Εγκεμέν Μπαγής, του πρώην Υπουργού Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαντικούς στελέχους του κυβερνήτως κόμματος στην Τουρκία, και βεβαίως των οικογενειών και πολλών Ρωμιών και Ελλαδιτών που ήταν από την Ελλάδα, φίλοι μας, δημοσιογράφων, φίλων που ήταν από την Ελλάδα. Πραγματικά ζωντάνε και το φανάρι, δώσαμε χαρά. Εκεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης συμπροσευχήθηκε με τους ιεράρχες. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή που πραγματικά και τώρα που σας το αναφέρω, ταξιδεύω και συγκινούμε, θα μπορώ να πω. Θα ήθελα πάρα πολύ να ήταν ο μακαρίτης ο πατέρας μου σε αυτό το γάμο. Εντάξει, είμαστε τουλάχιστον στον τόπο που είναι και εκείνος εδώ. Αυτά. Να ρωτήσω τους συναδέλφους στο κοντρόλ. Έχει ήχο το βίντεο, τα πλάνα αυτά που βλέπουμε έχουν ήχο? Γιατί τραγούδαγε ο Μανώλης πριν. Δημήτρης Οικονόμου, φοβερές ζεμπεκές και τέτοια. Τώρα εδώ μιλάμε για την ιστορία.
Αυτό είναι το μετά, αγαπητοί φίλοι. Πριν τραγούδα για ο Μανώλης. Ο δε συνάδελφος ο Δημήτρης, ο οικονόμος, έριξε γερή ζεμπεκιά μαζί. Είδα, χορέψατε μαζί. Ο Δημήτρης οικονόμου, όντως. Ένα γερή ζεμπεκιά με τον Δημήτρη οικονόμου, φίλος, και ήρθε στο γάμο και πραγματικά μαζί με τη σύζυγό την Αλεξανδρούλη χόρεψαν, γλεντήσαμε πάρα πολύ. Με εντυπωσίασε επίσης και η Εύα Αντωνοπούλου με τις χορευτικές ικανότητες. Α, ήταν η Εύα εκεί. Η Εύα ήταν επίτιμος ρεπόρτερ. Πώς δεν την είδαμε στα πλάνα την Εύα εκεί πέρα πουθενά εξαφανισμένη. Τράβαγε πολλά πλάνα. Εκεί και η Ιωάννα Μάντρου πραγματικά μας εντυπωσίασε. Α, και η Ιωάννα Μάντρου. Και με τις χορευτικές ικανότητες. Βεβαίως ο χορός με τον κύριο οικονόμου καταγράφηκε από πάρα πολλές κάμερες από όσο διαπίστωσα και στο διαδίκτυο. Το τραγούδι που τραγούδισα και μετά βεβαίως τραγουδίσαμε με τον κύριο Αβραμόπουλο και τον κύριο οικονόμου ήταν ένα χαζαποσέρβικο πολίτικο, το γνωστό το «Έχει για μανταγιά». Θα μιλήσαμε το κύριο τραγουδάμε μαζί για να ανεβάσουμε το χέρι στον κόσμο και νομίζω το χαρήκαμε όλοι και μέχρι τα κλειδωρώματα και στο ξενοδοχείο της Κάθεν εδώ στην Κωνσταντινούπολη κάναμε μια... Συγγνώμη λίγο να ακούσω το τραγούδι σου, συγγνώμη μη... Είναι πολύ συγκινητικό. Ξέρεις, μετά από αυτά, εγώ όταν έβλεπα τα πλάνα από το γάμο του Μανώλη Κωστίδη, είπα ότι ευτυχώς που υπάρχουν Έλληνες σαν τον Μανώλη, σαν τους φίλους τους, σαν τις οικογένειές τους, που είναι ακόμα εκεί και η καρδιά της πόλης είναι ελληνική βαθιά. Αλήθεια είναι αυτό. Μανώλη μου, συγκινούμε πολύ, γιατί εγώ και όλοι μας ξέρουμε τι πλάσμα είσαι, τι παιδί είσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεχωριστό πλάσμα. Όλη την ευτυχία του Θεού να έχεις μέσα από την καρδιά μας. Φιλιά!